Λοιπόν, και αυτή η πρόταση του Μακρόν δεν είναι η πρώτη φορά που την ακούμε. Έχει προκαλέσει ανησυχία. Έχουμε συνδεθεί λοιπόν με τη Μαρία Αρώνη στις Βρυξέλλες, με τον Θανάση Αυγερινό στην Μόσχα, με τον Παντελή Βαλασόπουλο στο Βερολίνο, τον Σωτήρη Δανέζη αλλά και τη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη. Και Μαρία, θα ξεκινήσω με εσένα για να μας πεις τι σχεδιάζει ο Μανουέλ Μακρόν που αυτή η πρόταση για αποστολή δηλαδή στρατιωτών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία έχει διατυπωθεί ξανά. Φαίνεται πως αναζωοποιρώθηκε μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό στο Παρίσι προημερών. Και τι λέει ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών επ' αυτών? Ναι, είναι μια πρόταση η οποία πρώτη φορά παρουσίασε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τον Φεβρουάριο, τον περασμένο Φεβρουάριο. Λοιπόν, μετά τη συνέντευξή του στο BBC, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών επανήλθε σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Επανέλαβε πρώτον ότι η Γαλλία δίνει το πράσινο φως στην Ουκρανία να χτυπήσει με τους γαλλικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικού τύπου Σκάλπ στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία, διότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να αμυνθεί, όπως είπε. Και το άλλο σημαντικό που τόνισε είναι ότι η αποστολή γαλλικών χερσαίων στρατευμάτων στην Ουκρανία παραμένει μία επιλογή. Και σε αυτό αναφέρεται σημερινό δημοσίευμα της Le Monde, όπως ακούσαμε και στο βίντεο. Η Le Monde αναφέρει ότι η Βρετανία και η Γαλλία συζητούν για μία αμυντική συνεργασία στην Ουκρανία μαζί και με άλλους συμμάχους στην Ευρώπη. Και το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων στρατευμάτων ή και μισθοφόρων παραμένει ανοιχτό. Τώρα, σύμφωνα με τη Le Monde, αυτό το ενδεχόμενο βλέπουν θετικά χώρες όπως η Πολωνία, οι χώρες της Βαλτικής ή ακόμα και χώρες της σκανδιναβικές χώρες. Τώρα, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ο Ζανουέλ Μπαρό, ανακοίνωσε επίσης ότι τις επόμενες ημέρες θα επιστρέψουν στην Ουκρανία πίσω στο πεδίο των μαχών οι 2.300 Ουκρανοί στρατιώτες που εκπαιδεύτηκαν από τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις. Είναι η πρώτη φορά, είπε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, που η Γαλλία εκπαιδεύει μια ξένη ολόκληρη ταξιαρχία. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και μαζί με τους Ουκρανούς στρατιώτες πάνε στην Ουκρανία και στέλνουν στην Ουκρανία επίσης και επιπλέον όπλα οι Γάλλοι. Τώρα, επίσης ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα φτάσουν τα πρώτα μαχητικά, γαλλικά μαχητικά μοιράζ. Πάντως, αν κάτι τέτοιο γινόταν, δηλαδή αν επιβεβαιωθεί αυτό το δημοσίευμα της Le Monde, μιλάμε για ακόμα περισσότερη ανάμειξη της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ σε αυτόν τον πόλεμο.